Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγη ώρα στην Σύνοδο Κορυφής, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το πράσινο φως για την υποψηφιότητα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα θα μας πει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία η Μαρία Αρώνη. Μαρία, σε ακούμε. Καλησπέρα. Γιάννη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ομόφωνα αποφάσισαν να χορηγήσουν στην Ουκρανία και στη Μολδαβία το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραχωρήσουν στη Γεωργία την ευρωπαϊκή προοπτική. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Φοντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισελ. Η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε ότι οι χώρες αυτές βρίσκονται ήδη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ενώ ο Σάρλ Μισελ τόνισε ότι το μέλλον μας πλέον είναι κοινό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες αυτές, η Ουκρανία και η Μολδαβία, θα ενταχθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία που συνδέεται με εκπλήρωση προϋποθέσεων σχετικά με το κράτος δικαίου και τον εκδημοκρατισμό αυτών των χωρών. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν στα συμπεράσματά τους ότι αναγνωρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και της Γεωργίας και ότι το μέλλον αυτών των χωρών και των πολιτών τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Μαρία Αρώνη. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.